Το εμπάργκο στα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα πλήττει τους Ρώσους πολίτες. Η εφημερίδα Κομερσάν μεταδίδει ότι οι τιμές βασικών τροφίμων όπως γάλα, τυροκομικά και ψάρια καταγράφουν αυξήσεις 5% κατά μέσο όρο. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Κρεμλίνου για αυστηρούς ελέγχους, σε κάποιες περιπτώσεις οι αυξήσεις αγγίζουν διψήφια ποσοστά. Στην περιοχή του Βλαδιβοστόκ, μερικά είδη ψαριών πολλούνται 40% ακριβότερα. Οι ρωσικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι έχουν αρκετά αποθέματα για να καλύψουν τον επόμενο μήνα. Στη συνέχεια θα αντικαταστήσουν τα ευρωπαϊκά προϊόντα με εισαγωγές από Βραζιλία, Αργεντινή, Τουρκία και Αίγυπτο. Όμως η εισαγωγή δεν είναι το ίδιο αισιόδοξη. Οι τιμές κρέατος από τη Βραζιλία είναι ήδη 30% πάνω, δηλώνουν.